τρία ζητήματα, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο αφορά τον ΚΙΑΔΑ και το street, την υπηρεσία. Έχει ξαναέρθει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαν υπάρξει μια σειρά από αντιδράσεις από τους εργαζόμενους στο street λόγω όσων είχε εξαγγείλει η πρόεδρος του ΚΙΑΔΑ. Από τότε έχουν ακολουθήσει διάφορα, ακούγονται διάφορα. Εμείς θέλουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρχει μια επίσημη τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής και ως προς το ερώτημα το αν θα συνεχιστεί το street, που η απάντηση που δίνεται μέχρι τώρα είναι ότι θα συνεχιστεί, αλλά και το τι θα γίνει με όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν στο street. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο, σε σχέση με την Κονίστρα που αναφέρθηκε κιόλας, επειδή κάναμε μια επίσκεψη προχτές τη Δευτέρα, πέρα από το ιδιοκτησιακό που είχε πανηγυρικά ανακοινωθεί το 2021, αν θυμάμαι καλά, ότι πέρασε στο Δήμο τα 8 στρέμματα, και επειδή μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος τον διαχειρίζεται ο Δήμος και ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό εννοώ, που πρέπει να διευκρινιστεί, η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κονίστρα είναι η εικόνα εγκατάλειψης. Δηλαδή, αν πάτε βράδυ, δεν θα βλέπετε. Έχει σκοτάδια. Για να λειτουργήσει το γήπεδο, έχουν βάλει μόνοι τους φως στο ένα από τα δύο γήπεδάκια. Η παιδική χαρά έχει ξυλωθεί, τα όργανα μάλλον που είχαν απομείνει έχουν ξυλωθεί. Και αυτό το πράγμα τώρα, δεν ξέρω, τώρα κάποιος πρέπει να μας απαντήσει ποια είναι, τι σκέφτεστε να κάνετε. Θα συνεχίσει να είναι ένας χώρος εκτός στρεμμάτων έτσι σε αυτή την κατάσταση στην Άθλια. Και τρίτο ζήτημα, σε σχέση με το καταφύγιο των ζώων. Βγάλαμε μια ανακοίνωση ως Λαϊκή Συσπήρωση στις 25 του Σεπτέμβρη, μετά από επίσκεψη που είχαμε πάει αντιπροσωπεία μας, βάζοντας τρία ζητήματα τα οποία θέλουμε, κατά τη γνώμη μας δηλαδή, είναι σημαντικό να απαντηθούν σήμερα. Το ένα έχει να κάνει με την απαράδεκτη κατάσταση αυτή καθεαυτή του καταφυγίου. Με το πόσα ζώα σε πόσα κλουβιά, με το τι υποδομές, με το πού, με το ότι δεν υπάρχει επίσκεψη κτηνιάτρου, με το ότι δεν υπάρχει προσωπικό μόνιμο, με το ότι δεν υπάρχει τη μέρα που πήγα εγώ, που ήταν η μέρα υιοθεσιών, Κυριακή, δεν υπήρχε υπεύθυνος υιοθεσιών, δεν υπήρχε συντονιστής των εθελοντών. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, την κατάσταση αυτή καθεαυτή. Δεύτερο κομμάτι είναι το ζήτημα με τους δύο εργαζόμενους, που είναι και σήμερα εδώ, τους οποίους τους σταματήσατε, όχι μόνο δεν έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα των 4 μηνών, αλλά από τέλος Σεπτέμβρη δεν βοηθάνε την κατάσταση εκεί, άρα αποδυναμώθηκε κι άλλο το καταφύγιο. Και το τρίτο ζήτημα, που επίσης πρέπει να απαντηθεί, γιατί την προηγούμενη φορά ο τότε υπεύθυνος αντιδήμαρχος κ. Αποστολόπουλος, που δεν είναι σήμερα, είχε πει ότι ναι, θα δούμε αν χρειαστεί να δούμε το ζήτημα της μετεγκατάστασης, θα το δούμε. Αυτό το θα το δούμε πρέπει κάποια στιγμή να γίνει συγκεκριμένο. Ούτως ή άλλως ο χώρος είναι χωρίς άδεια, ούτως ή άλλως ο χώρος είναι ακατάλληλος, είναι στα απορριμματοφόρα του Δήμου δίπλα. Άρα, ακόμη και να μην είναι άμεσο, να το πω, το ζήτημα της διπλής ανάπλασης των έργων, ούτως ή άλλως υπάρχει ζήτημα για το χώρο. Και περιμένουμε να μάθουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Ευχαριστώ.